Για πάμε ξανά στο Μέγκα, όπου μαζί με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, πλάι-πλάι, ήταν και ο Λάκης Γαβαλάς. Για πάμε να δούμε το σχόλιο το δικό του για τις στιλιστικές εμφανίσεις στη Eurovision εκεί των κοριτσιών, αγοριών και των ουδέτερων. Μέγκα. Πάμε λίγο στις εμφανίσεις, Λάκη μου. Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι εγώ λόγω του ότι θα ήμουν εδώ σήμερα, είχα γυρίσει από το γύρισμά μου στο σπίτι το βράδυ και ήταν η πρώτη φορά που είδα ολικά τη Eurovision. Με το που βλέπω λοιπόν αυτόν πάνω στον μπόζο τον άνθρωπο να ταλαντεύεται και να βγαίνει έτσι η φωνή του και να έχει αυτές τις υπέροχες εναλλαγές, έγραψα στο Instagram μου ότι αυτός για μένα είναι ο νικητής. Και από κάτω... Ρε Λάκης, τι γυαλιά είναι αυτά που φοράς τώρα, μοιοπίας. Λες και είσαι έτοιμος να πάει να κάνεις οξυγονοκόλληση. Μου γράφανε, θα είναι ο Γάλλος, θα είναι οι διάφοροι. Οι Κροάτες. Είδα, οι Κροάτες και τα λοιπά. Καταρχήν, θέλω να πω στον κόσμο ότι εγώ, λόγω του ότι εκπαιδεύω παιδιά καινούρια στη μόδα και στον τρόπο... Όπα, κάτσε τώρα το βλέπω καλύτερα. Έχει και μια αλυσίδα γύρω-γύρω μαύρη. Του lifestyle, είμαι πιο πολύ μαθημένος σε τέτοιες εικόνες. Δηλαδή, αγαπώ την Ντάμπτα, αγάπησα την Ισλανδία, αγάπησα τον νικητή. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι τους βλέπω σαν art. Δεν με νοιάζει που ανήκουν, τι ανήκουν. Γιατί τώρα έχουμε αυτό το... Παλιά είχαμε το queering που ήταν το Carnaby Street και όλα αυτά με τους ντάκους, οι άντρες, David Bowie, Mick Jagger και όλοι αυτοί. Σήμερα έχουμε αυτό το ΛΟΑΤΚΙ. Για μένα, ένα alien κατεβαίνει στη γη και βλέπει κάποιες καταστάσεις και καταξιώνει και καταγράφει. Το ίδιο είμαι και εγώ. Ένα alien είμαι. Στην κυριολεξία, βέβαια. Λοιπόν, οπότε μου άρεσε... Να σου πω κάτι. Και οι περισσότεροι Έλληνες σε αυτή τη χώρα σαν εξωγήινοι αισθανόμαστε με αυτή την κυβέρνηση. Έτσι. Σαν οι προχωρημένες εμφανίσεις. Mm. Η Ελλάδα έχει μια κοπέλα που λέγεται Σάτι που με μαγεύει και με ανατριχιάζει όταν τραγουδάει. Έχει υπέροχα τραγούδια, έχει ένα ιδιαίτερο στυλ. Με αυτή τη φωνή, την πώς τη λένε, Ανδρέα, μα θα μου πει την ψεύτη, και πώς τη λέμε, την δεύτερη φωνή, είναι φανταστική. Δεν χρειαζότανε για μένα τόσο πολλές αλλαγές και ούζα και μπύρες και πίτσες και μακαρόνια. Για το βίντεο κλιπ λες τώρα. Ναι, γενικά. Γιατί εδώ ήταν όλη την εμφάνιση και μαντήλια. Δηλαδή, επειδή τα μαντήλια τα βλέπω τώρα, ήμουν το Πάσχα και βλέπω όλα μαντήλια να κουνιούνται. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που δεν εκπροσωπεί, δεν αντιπροσωπεύει την Ελλάδα αυτό καθεαυτό. Αυτή έχει μία φωνή η κοπέλα, έχει ένα φωκά φανταστικό. Λοιπόν, συμφωνούμε όλοι ότι δεν είχε κανένα ελληνικό στοιχείο το τραγούδι μας. Έτσι. Εγώ τώρα, επειδή μιλάνε για την εμφάνιση, θα μιλήσω κι εγώ για το δικό μας τραγούδι. Εμένα μου θύμισε το τραγούδι του Σακιανάκη. Ένα τσιγκανάκι μου είπε να προσέχεις, έχεις δρόμο μπροστά. Τι άλλα λέει το τραγούδι. Αυτό εμένα μου θύμισε. Ένα τσιγκανάκι μου είπε. Να τη κάνει. Κοίταξε, το ρούχο είναι το τελευταίο που θα έλεγα. Ένα νεανικό χαριτωμένο ρούχο. Όταν όμως βλέπεις αυτό το ρούχο, δεν περιμένεις όταν βγάλει ένα μαντήλι να το κουνήσει. Φωκά μου, εδώ γιατί έφερε το μαντήλι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ ότι γενικότερα η Eurovision τη γνωρίζει η Ελλάδα πώς πρέπει να βγει και τι πρέπει να κάνει. Και ειδικά όταν έχει βγει με Κύπρο μια Φουρέιρα που βγήκε και ξαναβγαίνει και δίνει ένα στίγμα. Μετά βγαίνει μια Παπαρίζου που υπήρξε στην Ελλάδα αυτό του τότε, που σήμερα αν έβγαινε η Παπαρίζου έτσι, μπορεί να μην έκανε κάτι. Άρα λοιπόν, εμένα μου αρέσαν οι εμφανίσεις που δείχνανε πρώτον ένα στιλιστικό φάσμα και δεύτερον πώς ενθέτανε μέσα τη φωνή τους. Ανεξάρτητα αν φαινόταν αγόρι, κορίτσι. Δεν ξέρω αν εξυπηρετεί κάτι το να συγκρίνουμε με την Παπαρίζου, με τη Σάτι, έτσι, μιας και ήταν διαφορετική χρονιά τότε και διαφορετική χρονιά τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει σύγκριση. Πώς θα την έβαζες, στιλιστικά τι θα άλλαζες? Α, στιλιστικά μου λες τώρα, γενικότερα λέω. Θα έβλεπα αν είναι μπαλάντα. Κατά κύριο θα έλεγα. Αν δεν είναι μπαλάντα, δεν την αναλαμβάνω. Άλλο τραγούδι δηλαδή. Δεν την αναλαμβάνω, ναι. Έτσι αυτό που έλεγε και ο Ανδρέας, ναι. Συγγνώμη. Ότι να είναι άλλο τραγούδι. Δηλαδή, η φωνή αυτή τη κοπέλα, τι ήταν αυτό? Δηλαδή, τα παιδιά αυτά, τα αγόρια με τα κορδόνια. Που εντάξει, ο σχεδιαστή σίγουρα θα του είπα να θέλουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αγόρια με κροπ και παντελόν από κάτω. Τι είναι αυτό, δηλαδή, κάνει κροπ, κάντε all the way.
Δηλαδή, εγώ είμαι κλασικός. Δεν μπορώ να βάλω, ας πούμε, ένα μπουστιέ δερμάτινο να βγω. Αλλά αυτά τα παιδιά, επειδή είναι καλλιτέχνη. Είπε φορώντας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο η Ισπανία. Να ξεκινήσουμε έτσι με τις χώρες που... Ναι, αμέ. Για πάμε στην Ισπανία. Του χρόνου, για να έχουμε καλές πιθανότητες, πρέπει να στείλουμε έναν Μαρίνο που να, να δηλώνει ουδέτερος, κάτι έτσι της εποχής, να συμβαδίζει με την εποχή ώστε να έχουμε καλές ελπίδες, έτσι δεν το συζητάω. Να ακούμε και λίγο ήχο, παιδιά, γιατί είναι όλο μαζί που το αξιολογούμε. Άννα, ζούμε για να σ' ακούμε. Δεν θα χαρεί πολύ η Άννα. Όχι, αλλά οπτικά αυτή η γυναίκα θέλει να είναι η Άννα Βύση. Και... Την Ισπανία την είδατε έτσι που ήταν δύο άντρες με κοστούμι αρχικά, μουσια σαν τα δικά μου και μετά τα βγάλαν έξω και βγήκαν με τα στριγκάκια, έτσι. Και τα είδα αυτά τώρα πόσα εκατομμύρια άνθρωποι. Εσύ τι τα βλέπεις και αν είσαι κάποιας ηλικίας, μπεδεύεσαι και λίγο ρε παιδί μου. Λες τώρα βλέπω άντρα, βλέπω γυναίκα, βλέπω ουδέτερα. Και αν θα πεκάν η Τουρκάλα. Ναι. Δεν είναι όμως τίποτα από αυτά δύο. Εξυπηρετεί όμως αυτό που λες πριν το ρόλο, γιατί το τραγούδι λέγεται Θώρα, που είναι η Αλεπού, που αποκαλύπτει μια γυναικεία φύση λίγο... Ναι, αλλά πού η Αλεπού. Εκεί. Εντάξει. Σου αρέσει το ντυσιμό της και το στυλ της γενικότερα. Όχι. Αυτά τα πράγματα πασέ που είναι δεύτερα, δηλαδή αυτό το βλέπεις τώρα μια κοπέλα που αρχίζει σε ένα σχήμα entertainment να φοράει αυτά τα ρούχα, αλλά είναι και μια, ένα κορίτσι, είναι μια νέα κοπέλα, το δέχεσαι. Τώρα να το φορέσει μια κυρία, γιατί αυτή φαίνεται μια γυναίκα που είναι πάνω από 35 και κάτω από 50. Για πάμε λίγο Σλοβενία. Μόλις εκτίμησε. Α, η Ιωάννα. Δεν είναι η Ιωάννα, Τούνη. Όντως να σου κάτι μοιάζει με την Τούνη, έτσι. Καλή Τούνη. Καλά, στείλαμε το όσους και δεν τους πήραμε ειδήσει. Μπράβο, Ιωάννα μου. Για να δω τι ρούχο φοράει. Αδικό της. Ωραία, τέλεια. Θα κάνουμε και διαφήμιση. Τι νύχη φοράει. Δικό της. Πολύ όμορφη, παιδιά, και όντως τους μοιάζει. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Και με αυτά τα φώτα που είναι λίγο... Πολύ πιο ωραία. Αυτό, ναι. Ναι, Ελβετία, πάμε Ελβετία, παιδιά. Ελβετία. Να δούμε τον νικητή. Τάντα μου. Άντε να σε δούμε και σένα, ναι. Να πάρεις πάλι την πρωτιά, έτσι. Λοιπόν, αυτός ο καλλιτέχνης, του οποίου μετά είδα την ιστορία, γιατί είδα και τα posts που στείλανε μετά ή τα likes που είχα και την επεξήγηση. Είναι ένας τρομερός καλλιτέχνης. Καταρχήν το τι έχει βάλει. Το ρούχο της Celine Dion. Και πήγε με τη συμφωνική και τραγούδησε. Και είναι πάνω σε ένα μπόζου και κάνει αυτή την ισορροπία. Έχει αυτή τη δύναμη. Καταρχήν αυτός δείχνει ένα υγιέστατο άτομο. Θα κάνει 2 ώρες την ημέρα γυμναστικές. Θα κάνει αερόβιο για να μπορεί να έχει αυτή την αντοχή. Θα έχει 2-3 coach που του διδάσκουν τη μουσική και τη φωνή του. Και έχει και ένα performance τρελό. Δηλαδή, ρόσπουστα δεν έχω βάλει ποτέ. Δικό του το κομμάτι. Παίζει 5 όργανα άρτια. Ναι, 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 όντως. Γράφει, είναι rapper, πρόσεξε, και χρησιμοποιεί κλασικά στοιχεία. Και Κάρμεν χρησιμοποιεί και Μότσαρτ και τα ενσωματώνει. Και μας δίνει αυτό το πράγμα, ναι. Είναι φαινόμενο. Όντως. Για πάμε και στη αυτό, Γαλλία. Λοιπόν, γιατί τους βάζουμε, γιατί βάζουμε ένα γένος σε αυτά τα άτομα. Γιατί έχουμε να λέμε. Άστο το γένος. Όχι, σε επιλέξουν μόνοι τους. Ναι, αυτό εννοώ, λέμε. Θέλω να πω, δηλαδή, καμιά φορά επικεντρωνόμαστε και χάνουμε την ουσία. Σωστά. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος τώρα κίζεται από αυτή την προστασία που λέγεται ΛΟΑΤΚΙ και οτιδήποτε και βγάζει αυτή την καλλιτεχνία, ας κρατήσουμε αυτό. Δεν ας το μιλάμε χρειάζεται. Πιο έντονα γι' αυτό. Δεν χρειάζεται το αφήγημα, του binary και τα υπόλοιπα. Είναι από μόνος του απαστράπτο. Ακριβώς. Πάμε στην Αυστρία. Γαλλία που είπα, όχι. Όχι. Να τη Γαλλία. Η Γαλλία. Α, κολεοματιάμπα. Καλύτερο στείλαμε και δεν το είχα πάρει ειδησί. Το αγόρι μου που είμαστε στο Dancing with the Stars, φοβερός. Όχι, ο Γάλλος είναι η χαρά της πικραμένης μεγάλης γυναίκας, η οποία έχει καιρό να ακούσει μια μπαλάντα. Είναι άλλη της πικραμένης. Ναι, όχι, εγώ φοβήθηκα πρώτα. Τελικά, τον ακούει και πεθαίνει. Έκανα ηλόλιο έσκησε σε αυτό το κομμάτι, ήταν φοβερή.
Δεν είναι. Ωραία. Αχ, δεν είναι. Πολύ ωραίο, φρέσκο. Αυτή ναι. Να βάλει μία over the knee μπότα, γιατί έχει και 3 χιλιόμετρα πόδι. Είναι Κασκαντέρ που τη λέω. Ναι, ναι. Και θέλω και τη γνώμη σου λίγο για τη Λωρίν. Πριν ξαναβάλουμε την Καλομήρα στην παρέα μας που έχουμε αποκαταστήσει το πρόβλημα, για όλο αυτό και το performance και όλο αυτό. Εγώ θέλω μία φορά να βάλω τον κοκλόνι να κάτσει λίγο κάπου και να κάνει performance κάπου. Για μένα η Λωρίν είναι ο κοκλόνης της υπόθεσης. Ναι. Γιατί έχει θάρρος. Λοιπόν, έχεις το challenge. Έχει κουράγιο. Άρα λοιπόν και ο Νίκος στην Eurovision. Θα βγει στον αέρα. Πραγματικά, πραγματικά. Αυτά από το Μέγκα. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε έτσι την Eurovision. Τελειώσαμε, πήραμε το εντεκάρι. Αυτά, από αύριο ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα. Οπότε ό,τι νεότερο υπάρχει, επικαιρότητα, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό ξημέρωμα.